από την Βοστόνη. Βράδυ εδώ, πρωί εκεί, κι όμως μπορούμε να είμαστε κοντά μέσω ίντερνετ. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους τραπεθέντες, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν στους διαγωνισμούς των μαθηματικών και τους γονείς σας και τα παραρτήματα της μαθηματικής εταιρείας στο Λασίφι για τις δράσεις τους και για τους διαγωνισμούς. Σε γιορτές σαν κι αυτές, θυμάμαι και εγώ τα δικά μου μαθητικά χρόνια. Πήγαινα και εγώ σε διαγωνισμούς, διάβαζα μαθηματικά βιβλία και προσπαθώ να καταλάβω, να θυμηθώ τι με ωθούσε στα μαθηματικά. Νομίζω η μίση μου στα μαθηματικά έγινε από τον μπαμπά μου, που είναι και αυτός μαθηματικός και μάλιστα βρίσκεται μαζί σας, όπως και η μαμά μου, που είναι φιλόλογος. Ο μπαμπάς μου, λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, μου έβαζε μαθηματικούς γρίφους και αυτοί με μίσαν στα μαθηματικά, αλλά αυτό επίσης που με μίσε στα μαθηματικά ήταν και ο μαθηματικός και υπαινικτικός τρόπος με τον οποίο μιλούσε ο μπαμπάς μου και τον οποίο προσπαθούσα να αποκρυπτογραφήσω. Εκτός όμως από το ότι έτσι από το να μπορέσω να συνδεθώ με τον μπαμπά μου, ασχολούμαι με τα μαθηματικά γιατί μου άρεσαν οι όμορφες ιδέες. Έβλεπα τα μαθηματικά σαν ένα πάρτι από όμορφες ιδέες. Με διέφερε να συνομιλήσω με τις όμορφες ιδέες, όπως συνομιλείς με ανθρώπους σε ένα πάρτι. Μιλάς με κάποιον μέχρι να σου τραβήξει την προσοχή κάποιος άλλος. Μιλάς με τον επόμενο και ούτω καθεξής. Και έτσι, σιγά σιγά, συνθέτεις μέσα στο μυαλό σου μια συνολική αλήθεια, ένα δίκτυο που συνδέει τις ιδέες και μαθαίνεις και καταλαβαίνεις την ιστορική εξέλιξη που έφερε αυτές τις ιδέες στο προσκήνιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν άκουσα για πρώτη φορά τη φράση του κρητικού διδασκάλου Επιμενίδη ότι οι Κρήτες είναι πάντα ψεύτες, πήγα σε μεγάλο προβληματισμό. Ο προβληματισμός μου ήταν ο εξής. Ποια είναι η λογική αλήθεια μιας αυτοαναφορικής πρότασης, στην οποία ένας κρητικός διατυπώνει μία πρόταση που διακηρύττει το ψεύδος αυτό που την εκφέρει. Η ικανότητα των λογικών προτάσεων να είναι αυτοαναφορικές είναι τόσο βαθιά στην συνειδητοποίηση. Και ενώ στην περίπτωση του Επιμενίδη υπάρχει διέξοδος από αυτό το παράδοξο που διαφαίνεται, δεν συνέβη το ίδιο σε άλλες παρόμοιες προτάσεις που διατύπωσαν ο Ράσελ στο παράδοξο του Ράσελ, ο Γκέντελ στο θεώρημα του Γκέντελ και ο Τιούρινγκ στο περίφημο Halting Problem του. Μια αρχαία ιδέα του Επιμενίδη με κάποιο τύπου αναδίπλωση του χρόνου έρχεται αργότερα να συγκλονίσει τα θεμέλια των μαθηματικών και να θέσει τα θεμέλια της επιστήμης των υπολογιστών και να μας φέρει τον υπολογιστή. Πώς μπορεί κανείς να μη συγκλονιστεί από το πώς διασυνδέονται έτσι οι μαθηματικές ιδέες? Η μαθηματική κληρονομιά της Ελλάδας είναι τεράστια, όπως είναι και η κληρονομιά συνολικότερα στη φιλοσοφία και στα γράμματα και στις τέχνες. Καμιά φορά σκέφτομαι πώς γίνεται σε μια τόσο μικρή γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και σε ένα διάστημα λίγων μόνο αιώνων να εμφανίζονται τόσες μεγάλες ιδέες που άλλαξαν την επιστήμη και την ανθρώπινη διανόηση για πάντα. Και όσο το σκέφτομαι, συνειδητοποιώ ότι η επιστήμη είναι τελικά ένα κοινωνικό φαινόμενο. Η πρόοδος των αρχαίων γραμμάτων, νομίζω, ήταν συνέπεια της διακίνησης των ιδεών και της δημοκρατίας. Και εδώ βέβαια θα διακρίνεται την επιρροή της μαμάς μου, όπου όπως της εμάς είναι φιλόλογος. Και εδώ θα ήθελα να χαιρετήσω στην εκδήλωσή σας την μεγάλη συνεισφορά που κάνουν τα παραρτήματα της μαθηματικής εταιρείας στο Λασίφι, γιατί πραγματικά σε αυτό είναι που αποσκοπούν οι δράσεις τους. Το να δημιουργηθεί μια κοινωνία ιδεών που θα σπρώξει τη δική σας σκέψη μπροστά και κατά συνέπεια θα σπρώξει όλη την Ελλάδα μπροστά. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να συνεχίσετε να αναζητείτε όμορφες ιδέες.
να είστε τυχεροί, να είστε υγιείς, δημιουργικοί, να είστε παθιασμένοι και να είστε χαρούμενοι για αυτό που κάνετε. Να είστε όλοι καλά και πολλά συγχαρητήρια.